μία ακόμα χρονιά πραγματοποιείται την Κυριακή 10 Μαρτίου 2024 ο ημιμαραθώνιος Αθήνας με αγώνες 21 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων και Family Run, με την Έργο Ασφαλιστική να είναι και πάλι ο μεγάλος χορηγός. Λίγες ώρες πριν πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών, παρουσία του Δημάρχου Αθηνών κ. Χάρη Δούκα και της Προέδρου του ΣΕΓΑΣ κ. Σοφία Σακοράφα. Η κάμερα του nextdeal.gr ήταν εκεί. Το φύλλα το πνεύμα μπορεί να συμβάλλει στην παγωγή της αδερφότητας των λαών και της κατανόησης των πολυπολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, ώστε να εμποδίσουμε την ξενοφοβία, τον ρατσισμό, τη βία και να προσπαθήσουμε συνολικά να προχωρήσουμε όλη αυτή τη φιλοσοφία της ευεξίας και το εφαγωνίζεσαι. Ο ΣΕΒΕΣ ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις των καιρών, ανταποκρίθηκε στις ανάγκες εποχής, βασιζόμενος στην πολύχρονη εμπειρία που έχει, χρησιμοποιώντας το τεχνικό προσωπικό, το οποίο είναι εξαιρετικό, και ξαναφέρνει στο προσκήνιο, αν θέλετε, τα δρομικά αγωνίσματα, τα οποία έχει αγαπήσει τόσο πολύ ο κάθε Έλληνας πολίτης. Συμφωνήσαμε ότι εκτός από ένα απλά αθλητικό γεγονός, θα πρέπει να αφιερώσουμε και μια ολόκληρη εβδομάδα σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, με κατάληξη βεβαίως στο αθλητικό μας γεγονός, γιατί αθλητισμός, πολύ σωστά, σημαίνει και πολιτισμός. Θέλουμε να γίνει ένας αγώνας ο οποίος να πληρεί διεθνείς προδιαγραφές, να αποτελεί ως ένα μεγάλο κίνητρο για να έρθουν δρομείς από όλο τον κόσμο, όχι μόνο δρομείς σε υψηλό επίπεδο, αλλά και δρομείς που θέλουν να απολαύσουν την Αθήνα. Η νέα δρομή σχεδιάστηκε με στόχο να ενώσει όλα τα ιστορικά μνημεία, καθώς και όλη την όμορφη πλευρά. Η Αθήνα είναι μια πανέμορφη πόλη, αλλά νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να την αναδείξουμε και μέσα από τις δρομές και μέσα από τα social media. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πρόκληση για εμένα ο μαραθώνιος. Δεν είναι το αγωνισμά μου, ούτε έχω προετοιμαστεί για αυτόν τον αγώνα. Ωστόσο, θα είναι σε προπονητικό πλαίσιο για εμένα. Πιστεύω θα με βοηθήσει για τη συνέχεια, που στόχος μου είναι ο ανοιχτός στίβος, τα 5 χιλιόμετρα που έχουμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Ρώμη. Και εντάξει, φυσικά είναι και Ολυμπιακοί αγώνες. Ναι, έχω κερδίσει 5 συνεχόμενες χρονιές στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας. Είναι ξεκάθαρα το δεύτερο μεγαλύτερο γεγονός της χώρας μετά το μαραθώνιο της Αθήνας. Εντάξει, σίγουρα θέλω και μια έκτη νίκη. Είμαι προετοιμασμένος, έχω κάνει καλή προετοιμασία. Πάντα μπαίνω σε αυτόν τον αγώνα με πολύ καλή διάθεση. Σίγουρα είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι ένα σημάδι, δηλαδή ένα τεστ για ένα μαραθώνιο που ετοιμάζομαι πάντα για την άνοιξη. Φέτος είναι ο μαραθώνιος στο Παρίσι στις 7 Απριλίου. Οπότε εκεί είναι ο μεγάλος στόχος, αλλά σίγουρα και ο ημιμαραθώνιος. Και είμαι έτοιμος, ναι. Γιατί η Έργο αποφάσισε να γίνει χορηγός στον ημιμαραθώνιο του 2024 και πώς συμβάλλει σε αυτή την φετινή διοργάνωση? Η Έργο Ασφαλιστική έχει μακροχρόνια συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ. Είμαστε ο μεγάλος χορηγός του ημιμαραθωνίου της Αθήνας, του δεύτερου μεγαλύτερου δρομικού αγώνα της χώρας, ο οποίος κάθε χρόνο προσελκύει όλο και περισσότερους και συμμετέχοντες και θεατές. Η συνεργασία μας όμως με το ΣΕΓΑΣ δεν περιορίζεται μόνο στον ημιμαραθώνιο. Είμαστε και ο μεγάλος χορηγός του Run Greece, τον αγώνο του Run Greece που διενεργείται σε 6 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδος, και υποστηρίζουμε έμπρακτα εδώ και πολλά χρόνια όλους τους δρομικούς αγώνες, προσφέροντας προστασία σε όλους τους δρομείς από το κίνδυνο του ατυχήματος κατά τη διάρκεια των αγώνων. Πέρα όμως από την ασφάλιση που προσφέρουμε, συμμετέχουμε ακόμα ενεργά και με τη δική μας Ergo Running Team, όπου συμμετέχουν συνάδελφοι και συνεργάτες, αλλά στηρίζουμε επίσης και όλους τους δρομείς, εμψυχώνοντάς τους καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και προσπαθώντας να τους βοηθήσουμε να φτάσουν στον τερματισμό. Τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να συνδέσουμε και την χορηγία, τη συγκεκριμένη χορηγία στο ΣΕΓΑΣ, και με δράσεις που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν φέτος προσφέρουμε την τσάντα του αγώνα σε όλους τους δρομείς, η οποία είναι από ανακυκλώσιμο υλικό, και προχωράμε και με μία ακόμα πρωτοβουλία σε συνεργασία με την Aegean Rebreath και με τίτλο «Κάθε βήμα σου ανάσα ζωής», όπου θα μετατρέπουμε τα βήματα των συμμετεχόντων σε πράξεις για την προστασία των θαλασσών μας, προσπαθώντας να απομακρύνουμε πλαστικό και απορρίμματα από το βυθό των ελληνικών θαλασσών.